Καταρχάς, θα ήθελα να την ευκαιρία, την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, να συγχαρώ το coach Βόβορα για την ομάδα του, για την κατάκτηση του κυπέλλου. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε δηλώσεις μαζί. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι εισαγωγικά προετοιμασίας για τα play-offs, όπου δοκιμάσαμε κάποια πράγματα στην προπόνηση και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για τα play-offs, γιατί εμείς δεν έχουμε άλλο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, προσφερόταν και το παιχνίδι και καταφέραμε και πήραμε μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη η οποία δεν έχει βαθμολογικό σίγουρα αντίκρισμα, αλλά πάντα είναι ευχάριστο να κερδίζεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Από την πλευρά τη δικιά μας θα προσπαθήσουμε την εβδομάδα που μας έρχεται να δουλέψουμε σκληρά για να είμαστε στα play-offs. Καλή συνέχεια και στον ΑΠΟΕΛ. Αυτά. Όπως είπε και ο κότς, ήταν ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εμείς παίζουμε τη Δευτέρα, θεωρώ ίσως από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς, γιατί σίγουρα ο στόχος της ομάδας είναι σίγουρα να είναι και στην τετράδα, και αυτά τα μάτς που υπάρχει το μεγάλο πρέπει, και μάτς χωρίς αύριο, γιατί είναι μάτς που είναι στις δύο νίκες, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Σίγουρα σήμερα είχαμε και τους δύο τραυματισμούς. Δοκιμάσαμε λίγο να κάνουμε ένα μεγαλύτερο τέσσερα, να δούμε κάποια παιδιά που δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής πώς μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ιδέα στο πρώτο και τρίτο δεκάλεπτο. Ουσιαστικά μπήκε πολύ πιο έτοιμη και στο τρίτο δεκάλεπτο με τις άμυνες ζώνες και τις διάφορες. Μας επηρέασε λίγο το μυαλό και δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε σωστά την άμυνα και πήρε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτά τα μάτς είναι απλά για να τα βλέπεις, να μελετήσεις, να δεις τα λάθη σου, και τα μεγάλα μάτς θα είναι στα play-off. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό κλίμα και ότι γίνεται μερικές φορές στους αγώνες πάνω στην ένταση. Αυτά νομίζω μένουν εκεί πέρα. Το σημαντικό είναι να δούμε πολύ δυνατά παιχνίδια στα αθλητικά πλαίσια και να γυρίσει ο καλύτερος. Αυτό εύχομαι και εγώ. Η ομάδα μου σίγουρα θα είναι έτοιμη και ελπίζω να βρεθούμε στους τελικούς. Ελπίζω. Ευχαριστώ, κουτς. Να είσαι καλά. Γεννήσω. Θα ήθελα να πω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ καλό και από τις δύο πλευρές, γιατί δόθηκε η ευκαιρία και από τις δύο ομάδες να παίξουν τα νεαρά παιδιά. Και τώρα θα δουλέψουμε πολύ σκληρά με την ομάδα για τα play-offs που θα είναι μετά από δύο περίπου εβδομάδες. Και θα δώσω και συγχαρητήρια στο συμπαίκτη και καλή επιτυχία. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι το σημερινό παιχνίδι δεν πήγε όσο καλά περιμέναμε εμείς σαν ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω πως μπορούσαμε να ανταποδώσουμε καλύτερο, να δείξουμε καλύτερο αυτό. Εντάξει, έτυχε, είχαμε και πολλούς τραυματισμούς, ο Παντούρης, ο Μπίξ, και χάσαμε τον αρχηγό μας πριν από ένα μήνα περίπου. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν καλύτερη στο γήπεδο. Και επίσης να ευχαριστήσω τον προμονητή που μου έδωσε και εμένα και στους υπόλοιπους συμπαίκτες την ευκαιρία να παίξω. Και εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια και ελπίζω να μπούμε ξανά πίσω πιο δυνατοί.